Εγώ τον κάλεσα, άκου να σου πω, εγώ τον κάλεσα στην εκπομπή. Αφού δεν έρχεται. Τον κάλεσες φέτος. Όχι, πέρσι, πόσο κάθε χρόνο τον καλώ. Αφού δεν έρχεται, δεν έχω να σου πω τίποτα. Ας το αφήσουμε εδώ. Να είναι καλά. Καλές γιορτές να έχει. Να περνάει πάρα πολύ όμορφα με την ωραία, ένα ακόμα και δεν σε ξαναρωτώ. Είπε προχθές κάτι το οποίο ήταν χοντρό. Εγώ το μεθερμήνευσα κιόλας. Είπε ότι επειδή υπάρχει ένα ρητό που λέει ρε παιδί μου, μόνο τη βλακεία δεν μπορείς να νικήσεις. Ναι. Και αυτός είπε ότι μόνο τον Αρναούτογλου δεν μπορείς να νικήσεις. Για να καταλάβεις τόσο πολύ χάσει τη φαντασία του πια και τόσο πολύ δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον παλιό Περί που ουσιαστικά τον εκτιμούσαν κιόλας πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί ακόμα δεν τον εκτιμάνε. Πριν από λίγες μέρες το δικό σας το πρωινό είχα κάνει ένα ρεπορτάζ και μίλησα για τους αιμονικούς κριτικούς ότι είναι βλάκες. Ότι όταν είσαι κριτικός και βλέπει ο αναγνώστης ότι γράφει συνέχεια για κάποιον κάτι κακό, χάνει την εμπιστοσύνη του σε σένα, γιατί βλέπω ότι δεν είσαι δίκαιος. Ο κριτικός πρέπει να είναι δίκαιος. Δεν πρέπει να είναι αιμονικός. Και λέω είναι βλάκας όποιος το κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτός μάλλον το πήρε για αυτόν. Ναι. Το πήρε για αυτόν και αντί να βρει κάτι έξυπνο να πει, πάλι πήρε τη δικιά μου λέξη στη βλακεία, βρήκε μια ρίση και την είπε. Πάλι δηλαδή χωρίς φαντασία. Οπότε δεν, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να σχολιάσει. Αλλά δεν έχει το θέμα τώρα ποιο έχει φαντασία και ποιο δεν. Μα δεν. Σταμάτα να υποστηρίζει τώρα... πάντα τον Περί, εσύ τι φοβάσαι τόσο πολύ. Τι το φοβάσαι μόνο. Τι σχέση έχει αν φοβάμαι. Τι φοβάμαι. Φοβάμαι. Εσύ να σε βλέπω κάθε φορά που να πούμε κάτι για μια κουβέντα. Πάντα πολύ τον υποστηρίζει. Σταμάτα πια τόσο πολύ. Εγώ ακόμα και ανθρώπου που γράφουν κάτι για μένα. Πάλι καλό έχω να πω γιατί. Άστο να τον υποστηρίξει τον εαυτό του. Μια χαρά είναι, μην αγχώνεσαι. Βρε Γρηγόρη, αυτή είναι η δουλειά του. Τι να κάνουμε. Πρέπει να κοιμάσαι τον άνθρωπο να τα πει μόνο του. Σε παρακαλώ δηλαδή κάθε φορά. Σε βλέπω και άλλε φορέ πάνω να πούνε κάτι για κάποιον. Όταν απαντά. Ο άλλος είναι η δουλειά του να τα απαντήσει, να τα αφήσει έτσι. Και ας το να τα απαντήσει ο ίδιος τώρα. Εγώ μα δεν πρόκειται να τα αφήσει έτσι άμα δίνει συνέχεια. Οποιοδήποτε. Ωραία, να μην απαντάω τότε στις ερωτήσεις του Γιώργου. Εντάξει, να του πω δεν θέλω να απαντήσω. Εντάξει. Okay, αφήμα, τότε μην κάνω συνέντευξη. Να μην κάνω συνέντευξη, ρε παιδί μου. Να πεις δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Γιατί να μην απαντήσει, δηλαδή. Ναι. Μόνο για τον απαντά για όλα τα άλλα και για τον παίρνει να απαντήσει. Για ποιο, με ποια λογική. Γιατί δηλαδή. Τώρα, μα είναι να πάρουμε όλα αυτά που έχουν γραφτεί για τον Γρηγόρη. Σου είπα, με ρώτησε κάτι συγκεκριμένο για τη φράση που είπε. Κοίτα, είναι κάτι συγκεκριμένο. Ρώτησε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν κάτι συγκεκριμένο που με ρώτησε για αυτό το πράγμα. Του είπα χρόνια πολλά, μου λέει για το συγκεκριμένο. Του λέω για το συγκεκριμένο. Βλέπει ότι δεν του λέω για τα παλιά. Ξέρει πόσα παλιά έχω. Σε πείραξε η όλη.